θα αποκαλύψει όλα. Το μεγάλο ξενοδοχείο έσφιζε από μια υπόγεια ένταση. Οι τοίχοι του, αν μπορούσαν να μιλήσουν, θα αποκάλυπταν ιστορίες γεμάτες μυστικά και ίντριγκες. Οι επισκέπτες έρχονταν και έφευγαν, αφήνοντας πίσω τους ίχνη από τις ζωές τους, σαν φαντάσματα που περνούσαν μέσα από τους διαδρόμους. Τα χαμόγελά τους έκρυβαν κρυφές ατζέντες και κάθε βλέμμα ήταν γεμάτο υπονοούμενα. Κανείς δεν ήταν αθώος σε αυτό το μέρος. Το προσωπικό κινούνταν με επαγγελματική χάρη, σαν να ήταν μέρος μιας καλοκουρδισμένης μηχανής. Κάθε κίνηση ήταν μελετημένη, κάθε λέξη προσεκτικά επιλεγμένη. Τα μάτια τους δεν πρόδιδαν τίποτα, αλλά πίσω από την αδιαφορία τους υπήρχε μια βαθιά γνώση των μυστικών που έκρυβε το ξενοδοχείο. Αλλά κάτω από την επιφάνεια, ψήθυροι σκανδάλου εξαπλώνονταν σαν πυρκαγιά. Κάθε γωνιά του ξενοδοχείου ήταν γεμάτη με ψιθύρους και κρυφές συνομιλίες. Η αποκάλυψη της σχέσης του Ρίγα και της Βασιλικής είχε στείλει κύματα σοκ στο ευαίσθητο οικοσύστημα του ξενοδοχείου. Συμμαχίες άλλαξαν. Η εμπιστοσύνη διαβρώθηκε. Οι φιλίες δοκιμάστηκαν και οι εχθροί βρήκαν νέες ευκαιρίες. Η Αλίκη, η πανέξυπνη ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, ένιωθε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Κάθε μέρα ήταν μια μάχη για να διατηρήσει την ισορροπία. Είχε χτίσει την αυτοκρατορία της πάνω σε ένα θεμέλιο μυστικών. Κάθε έγγραφο, κάθε συμφωνία, ήταν ένα κομμάτι του παζλ που κρατούσε το ξενοδοχείο ζωντανό. Αλλά τα μυστικά είχαν έναν τρόπο να έρχονται στο φως. Κανένα μυστικό δεν μπορούσε να μείνει κρυφό για πάντα. Το μεγάλο ξενοδοχείο ήταν ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όπου κάθε κίνηση μπορούσε να είναι η τελευταία. Οι τοίχοι του ήταν μάρτυρες αμέτρητων δραμάτων. Και τα πονταρίσματα μόλις είχαν ανέβει. Κάθε μέρα έφερνε νέες προκλήσεις και κινδύνους. Η Αλίκη ορκίστηκε να προστατεύσει τους δικούς της, ό,τι κι αν κόστιζε. Ήξερε ότι το μέλλον του ξενοδοχείου εξαρτιόταν από την ικανότητά της να κρατήσει τα μυστικά ασφαλή και να αντιμετωπίσει τους εχθρούς της με αποφασιστικότητα. Ο Πέτρος πάλευε με τη συνείδησή του. Το βάρος της γνώσης του ήταν αφόρητο. Έπρεπε να το πει σε κάποιον. Αλλά σε ποιον? Το μυαλό του πήγε στην Άντζελα, μια νεαρή καμαριέρα καινούργια στο ξενοδοχείο. Είχε δει μια ρότστινοη ψυχή σε αυτήν, κάποιον παγιδευμένο από τις περιστάσεις. Αλλά μπορούσε να την εμπιστευτεί με το μυστικό του. Ο Πέτρος γνώριζε τους κινδύνους. Η αποκάλυψη της αλήθειας θα μπορούσε να έχει τρομερές συνέπειες. Αλλά η σιωπή ήταν ένα βαρύ φορτίο. Έπρεπε να κάνει μια επιλογή. Η Αλίκη κάλεσε τον Χρόνη, τον έμπιστό της και αρχηγό ασφαλείας του ξενοδοχείου. Ο Χρόνης ήταν γνωστός για την αφοσίωσή του και την ικανότητά του να διαχειρίζεται κρίσεις. Συναντήθηκαν στο ιδιωτικό της γραφείο, ένα μέρος όπου οι πιο σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονταν. Ένα καταφύγιο από σκούρο ξύλο και δέρμα, που αντανακλούσε την ισχύ και την επιρροή της. «Οι φήμες πρέπει να σταματήσουν», διέταξε η Αλίκη, η φωνή της χαμηλός ψήθυρος. «Μάθετε ποιος ξέρει τι και ασχοληθείτε μαζί τους». Ο Χρόνης έγνεψε, το πρόσωπό του ανέκφραστο. Ήξερε ότι η αποστολή του ήταν κρίσιμη. Υπηρετούσε την Αλίκη για χρόνια, η πίστη του ακλόνητη. Ήταν πάντα εκεί, έτοιμος να προστατεύσει την αυτοκρατορία της. Ήξερε την τιμή της προδοσίας και τις συνέπειες που θα ακολουθούσαν. Η αφοσίωσή του δεν ήταν απλώς επαγγελματική, αλλά και προσωπική. Το μεγάλο ξενοδοχείο ήταν ένα επικίνδυνο παιχνίδι, γεμάτο ίντριγκες και μυστικά. Και η Αλίκη ήταν μια δαιμόνια παίκτρια. Ήξερε πώς να κινείται στους διαδρόμους της εξουσίας. Θα προστάτευε την αυτοκρατορία της με κάθε κόστος, ακόμα και αν αυτό σήμαινε να θυσιάσει αυτούς που ήταν πιο κοντά της. Οι αποφάσεις της ήταν σκληρές, αλλά απαραίτητες. Η Αλίκη ήξερε ότι η επιβίωση της αυτοκρατορίας της εξαρτιόταν από την ικανότητά της να παίρνει δύσκολες αποφάσεις. Συνέπειες.
Ο Ρήγας, με το πρόσωπο χαραγμένο από την ανησυχία, πέισιντζετ στο δωμάτιό του. Το άρωμα της βασιλικής παρέμενε στον αέρα, μια γλυκόπικρη υπενθύμηση του απαγορευμένου έρωτά τους. Πάντα γνώριζε ότι η σχέση τους ήταν επικίνδυνη. Αλλά η συγκίνηση των κρυφών συναντήσεών τους υπερίσχυε των κινδύνων. Τώρα, με την ανακάλυψη του Πέτρου, όλα είχαν αλλάξει. Ο Ρήγας ήξερε ότι έπρεπε να προστατεύσει τη βασιλική. Αλλά πώς? Τα τείχη έκλειναν και ένιωθε μια αυξανόμενη αίσθηση φόβου. Η Πελαγία, μια πλούσια κοσμική κυρία και τακτική πελάτησα στο μεγάλο ξενοδοχείο, παρατηρούσε την αυξανόμενη ένταση με ένα μείγμα διασκέδασης και περιφρόνησης. Είχε τα δικά της μυστικά, τις δικές της επιθυμίες και δεν φοβόταν να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός της. Η Πελαγία είδε μια ευκαιρία στο χάος. Η αποκάλυψη της σχέσης του Ρήγα και της Βασιλικής ήταν μια ρογμή στην προσεκτικά κατασκευασμένη πρόσωψη του ξενοδοχείου και σκόπευε να την εκμεταλλευτεί. Ο Χαράλαμπος, ένας συνταξιούχος detective με κοφτερό μυαλό και οξύ μάτι για λεπτομέρειες, είχε προσληφθεί από έναν μυστηριώδη ευεργέτη για να ερευνήσει μια σειρά κλοπών στο μεγάλο ξενοδοχείο. Αλλά καθώς βυθιζόταν όλο και πιο βαθιά στις υποθέσεις του ξενοδοχείου, άρχισε να υποψιάζεται ότι οι κλοπές ήταν απλώς ένα σύμπτωμα μιας πολύ μεγαλύτερης συνωμοσίας. Ο Χαράλαμπος ήξερε ότι η αλήθεια συχνά κρυβόταν σε κοινή θέα και ήταν αποφασισμένος να ξετυλίξει τα μυστικά του μεγάλου ξενοδοχείου, ό,τι κι αν κόστιζε. Ο Βλάσης, ένας νεαρός υπάλληλος με γρήνιο μυαλό και ταλέντο στο να γίνεται ένα με το πλήθος, είχε πέσει πάνω σε μια πληροφορία που θα μπορούσε να γκρεμίσει όλο το οικοδόμημα. Είχε ακούσει μια συζήτηση, μια ψιθυριστή ανταλλαγή που αποκάλυπτε μια συγκλονιστική αλήθεια. Αλλά σε ποιον μπορούσε να εμπιστευτεί αυτή τη γνώση? Ο Βλάσης ήξερε ότι τα είχε βρει σκούρα, αλλά ήξερε επίσης ότι η σιωπή θα μπορούσε να έχει θανατηφόρες συνέπειες. Έπρεπε να κάνει μια επιλογή και γρήγορα. Ο Ιορδάνης, ένας πρώην υπάλληλος του μεγάλου ξενοδοχείου, έτρεφε μια πικρή μνησικακία απέναντι στην Αλίκη. Είχε απολυθεί άδικα, η φήμη του είχε αμαυρωθεί. Διψούσε για εκδίκηση, μια ευκαιρία να χτυπήσει πίσω τη γυναίκα που κατέστρεψε τη ζωή του. Και είδε μια ευκαιρία στο αυξανόμενο χάος γύρω από το ξενοδοχείο. Ο Ιορδάνης ήξερε ότι η αλήθεια θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό όπλο. Και ήταν έτοιμος να τη χρησιμοποιήσει για να γκρεμίσει την Αλίκη και την αυτοκρατορία της. Το μεγάλο ξενοδοχείο στεκόταν αγέροχο, ένας φάρος πλούτου και προνομίου. Αλλά κάτω από την λαμπερή του επιφάνεια, μια θύελλα πλησίαζε. Τα